Αδέλφια, η πίστη μας στον παντοδύναμο Θεό δεν είναι προδοσία του Κυρίου Ιησού, αλλά συμπόρευση με το ρυθμό του έργου του Θεού. Διότι ο παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού και επιτελεί υψηλότερο στάδιο έργου, το οποίο βασίζεται στο έργο του Κυρίου Ιησού. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Κύριος Ιησούς επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης βασιζόμενο στο έργο του Ιεχωβά Θεού. Συνεπώς, Ιεχωβάς, Ιησούς, και παντοδύναμος Θεός είναι διαφορετικά ονόματα που έχει υιοθετήσει ο Θεός για το έργο του σε διαφορετικές εποχές. Μπορεί τα ονόματα και το έργο να μην είναι ίδια, αλλά Αυτός είναι ένας Θεός. Η ουσία Του είναι αυτή του Θεού του ίδιου και είναι όλοι Τους ένα πνεύμα. Ας διαβάσουμε τον Λόγο του Παντοδύναμου Θεού. Γυρίστε στη σελίδα 936. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, το έργο που επιτέλεσε ο Ιησούς αντιπροσώπευε το όνομα του Ιησού και την εποχή της Χάριτος. Όσον αφορά το έργο που επιτέλεσε ο Ιεχωβά, αντιπροσώπευε τον Ιεχωβά και την εποχή του νόμου. Το έργο τους ήταν έργο ενός πνεύματος σε δύο διαφορετικές εποχές. Αν και αποκαλούνταν με δύο διαφορετικά ονόματα, ήταν το ίδιο πνεύμα που ολοκλήρωσε και τα δύο στάδια του έργου. Και το έργο που επιτελούνταν ήταν συνεχές. Καθώς το όνομα ήταν διαφορετικό και το περιεχόμενο του έργου ήταν διαφορετικό, η εποχή ήταν διαφορετική. Όταν ήλθε ο Ιεχωβά, αυτή ήταν η εποχή του Ιεχωβά. Και όταν ήλθε ο Ιησούς, αυτή ήταν η εποχή του Ιησού. Του Τέστιν, με κάθε έλευση, ο Θεός αποκαλείται με ένα όνομα, αντιπροσωπεύει μία εποχή και ανοίγει ένα νέο μονοπάτι. Και σε κάθε νέο μονοπάτι παίρνει ένα νέο όνομα, το οποίο αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και δεν είναι ποτέ παλαιός και ότι το έργο Του δεν πάβει ποτέ να προχωρά προς τα εμπρό. Η ιστορία πάντα κινείται προς τα εμπρό. και το έργο του Θεού κινείται πάντα προς τα εμπρό. Για να φτάσει το σχέδιο της διαχείρισής του των 6.000 ετών στο τέλος, πρέπει να συνεχίζει να προχωράει προς τα εμπρός. Κάθε μέρα αυτός πρέπει να επιτελεί νέο έργο. Κάθε έτος πρέπει να επιτελεί νέο έργο. Πρέπει να ανοίγει νέα μονοπάτια, να εγγενιάζει νέες εποχές, να ξεκινάει νέο και πιο σπουδαίο έργο και μαζί με αυτά να φέρει νέα ονόματα και νέο έργο. από το έργο του Ιεχωβά στο έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού στο έργο του σημερινού σταδίου. Αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν σε μία συνέχεια ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισής του και όλα τα έργα προέρχονται από ένα πνεύμα. Από τη δημιουργία του κόσμου, ο Θεός ανέκαθεν εργαζόταν για τη διαχείριση της ανθρωπότητας. Αυτό είναι η αρχή και το τέλος. Αυτός είναι ο πρώτος και ο έσχατος. Και αυτός εγκαινιάζει την εποχή και αυτός φέρνει την εποχή στο τέλος. Τα τρία στάδια του έργου σε διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς τόπους είναι αναμφίβολα το έργο ενός πνεύματος. Όλοι όσοι διαχωρίζουν αυτά τα τρία στάδια αντιτίθενται στον Θεό. Τώρα επιβάλλεται να κατανοήσεις ότι όλο το έργο από το πρώτο στάδιο μέχρι σήμερα είναι το έργο ενός Θεού το έργο ενός πνεύματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Τα λόγια του παντοδύναμου Θεού είναι ξεκάθαρα. Ο παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιεχωβά που εξέδωσε τον νόμο για να καθοδηγήσει τις ζωές των ανθρώπων. Και είναι ο Κύριος Ιησούς που σταυρώθηκε για να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Το έργο της κρίσεως που επιτέλεσε ο παντοδύναμος Θεός, το έργο της λύτρωσης που επιτέλεσε ο Κύριος Ιησούς, και το έργο του νόμου που επιτέλεσε ο Ιεχωβά Θεό, όλα αυτά έγιναν από έναν Θεό. Ο Θεό σώζει την ανθρωπότητα ένα βήμα τη φορά, σύμφωνα με το σχέδιό του και τι ανάγκε τη ανθρωπότητα. Η αποδοχή του ονόματο του παντοδύναμου Θεού δεν είναι αχαριστία ούτε προδοσία προ τον κύριο Ιησού, αλλά ακολουθεί τα βήματα του αρνίου, διατηρεί την οδό του Θεού και τον ακολουθεί πιστά. Ο Θεός το εγκρίνει αυτό όπως γράφεται και στην Αποκάλυψη 14.4. Ούτε είναι οι ακολουθούντες το αρνείον όπου ανυπάγει. Ούτε από τον άνθρωπον απαρχή εις τον Θεόν και εις το αρνείον. Όσοι εμένουν στο όνομα του Ιησού και αρνούνται να αποδεχτούν τον παντοδύναμο Θεό, θα γίνουν τελικά προδότες του Θεού και θα εξαλειφθούν από Αυτόν. Ακριβώς όπως όταν ο Θεός ήρθε να επιτελέσει έργο με το όνομα Ιησού. Όλοι οι μαθητέ που αποδέχτηκαν το νέο έργο του Θεού και ακολούθησαν τον κύριο Ιησού δεν έφευγαν από την αληθινή οδό, ούτε πρόδιδαν τον Ιεχοβά Θεό. Αντίθετα, ακολουθούσαν τα βήματα του Θεού, και μόνο αυτοί ήταν πιστοί στο Θεό. Οι Φαρισαίοι, που πίστευαν πω ήταν πιστοί στον Ιεχοβά Θεό, επέμεναν στο όνομά του, αρνούμενοι τον κύριο Ιησού. Γι' αυτό, όχι μόνο δεν κέρδισαν τον έπαινο του Ιεχοβά Θεού αλλά και έγιναν ο στόχο τη κατάρα και της τιμωρίας του Θεού. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε ένα μάθημα από την αποτυχία των Φαρισαίων. Να αποδεχτούμε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού και να ακολουθήσουμε τα βήματα του Θεού. Μόνο έτσι θα κερδίσουμε τη σωτηρία του. Αδελφή Γουάνγκ, μπορείς να δεχτείς τη συναναστροφή μαζί μας. Αδελφές, όλα αυτά τα χρόνια Ένιωθα πάντα πως το όνομα του Θεού περιείχε μυστήρια. Όμως, δεν μπόρεσα ποτέ να βρω απαντήσεις. Πολλά πράγματα ξεκαθάρισαν μετά τη σημερινή συναναστροφή μαζί σας. Οπωσδήποτε θα διερευνήσω πολύ καλά όλα όσα είπατε. Δόξα, Δόξα σοι Θεός. Κι εγώ το ίδιο. Mm -hmm. Δόξα σοι ο Θεός. Αδέλφια, μέσα από αυτή τη συναναστροφή έχουμε καταλάβει πως το όνομα του Θεού καθορίζεται με βάση το σχέδιό του για το έργο τη και ενώ αυτός επιτελεί έργο, για να τον μάθουν καλύτερα οι άνθρωποι και για τη σωτηρία τους έχει υιοθετήσει διαφορετικά ονόματα για τον εαυτό του. Επίσης, παίρνει διαφορετικό όνομα για κάθε νέο στάδιο του έργου και εκφράζει μέρος της διάθεσής του. Επιτελώντας διαρκώς νέο έργο και υιοθετώντα νέα ονόματα, αποκαλύπτει την παντοδυναμία του, τη σοφία του και τις θαυμαστές του πράξεις στον άνθρωπο για να δούμε πως δεν είναι μόνο ο Ιεχωβάς, ο Θεός που εξέδωσε τον νόμο, που μπορεί να ελεήσει και να καταραστεί τους ανθρώπους, αλλά ότι είναι και ο Κύριος Ιησούς ο λυτρωτής, ο γεμάτος αγάπη και έλεος. Και Κυρίως είναι ο δίκαιος, άγιος, παντοδύναμος Θεός, που εξέφρασε λόγια για την κρίση και τη σωτηρία του ανθρώπου και που μπορεί να καταστρέψει τον παλιό κόσμο. Έτσι θα μπορέσουμε να μάθουμε τη διάθεση του Θεού και αυτό που Αυτός είναι. Να μάθουμε πως ο Θεός περιέχει τα πάντα πως είναι Θεός αυθονίας, ο Κύριος της δημιουργίας, δημιουργός και κυρίαρχος των πάντων. Αυτή είναι η σημασία της υιοθέτηση από τον Θεό άλλου ονόματος σε κάθε εποχή. Όταν όλοι οι άνθρωποι καταλάβουν πραγματικά τον Θεό, μόλις ολοκληρωθεί το έργο Του της σωτηρίας, δηλαδή το 6.000 ετών σχέδιο διαχείρισής Του, τα ονόματα που πήρε για το έργο Του στη γη θα τελειώσουν και αυτά. Γυρίστε όλοι στη σελίδα 934 να διαβάσουμε ένα χωρίο από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει «Η ημέρα θα φτάσει που ο Θεός δεν θα ονομάζεται η Εχωβά, η Ιησούς, η Μεσσίας. Αυτός θα είναι απλά ο Δημιουργός, Εκείνη την εποχή, όλα τα ονόματα που αυτός έχει λάβει στη γη θα τελειώσουν. Επειδή το έργο του στη γη θα έχει τελειώσει. Μετά από το οποίο, τα ονόματά του δεν θα υφίστανται πια. Όταν τα πάντα έρθουν στο κράτος του Δημιουργού, τι ανάγκη έχει από ένα άκρος κατάλληλο, αλλά ατελές όνομα. Εξακολουθείς να αναζητείς το όνομα του Θεού τώρα, Μήπως ακόμα τολμάς να πεις ότι ο Θεός ονομάζεται μόνο Ιεχωβά. Μήπως ακόμα τολμάς να πεις ότι ο Θεός μπορεί να ονομάζεται μόνο η Ιησούς. Είσαι σε θέση να φέρεις την αμαρτία της βλασφημίας εναντίον του Θεού. Όταν έρθει η ώρα, ο Θεός δεν θα χρησιμοποιεί πια εύστοχα, αλλά ατελεί ονόματα για την εκπροσώπησή Του. Δεν θα λέγεται πια Ιεχωβά, ούτε η Ιησούς, ούτε παντοδύναμος Θεός. Αλλά θα λέγεται ο Θεός ο ίδιος, ο γεμάτος δύναμη και εξουσία. Θα λέγεται ο Κύριος της Δημιουργίας. Αυτός είναι ο καταλληλότερος τρόπος να αποκαλούν οι άνθρωποι το Θεό.